Από σπάνια γονιδιακή εγκεφαλή τη δέφυγε από τη ζωή το πεντάχρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο, το οποίο τι τελευταίε ημέρε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Πέδων στην Αθήνα. Η οικογένεια έχασε πριν από μερικά χρόνια από την ίδια ασθένεια και το πρώτο κοριτσάκι τη και μέσα σε λίγα χρόνια, χωρίς καν να έχουν προλάβει να συνέλθουν από την πρώτη τραγωδία, έχασαν και το δεύτερο παιδί. Το πεντάχρονο κοριτσάκι νοσηλευόταν τι τελευταίε 20 μέρε στο νοσοκομείο παιδών, όπου παρά τι προσπάθειε των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Όπω γνωστοποιήθηκε, πέθανε από εγκεφαλίτιδα. Το παιδί μεταφέρθηκε στην Αθήνα από τη Ρόδο πριν από περίπου ένα μήνα σε σοβαρή επιληπτική κατάσταση. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι υπάρχει από εγκεφαλίτιδα και έκαναν μεγάλε προσπάθειε στη μονάδα εντατική θεραπεία. Στο τέλο του μήνα, μάλιστα, έγινε και χειρουργείο σε μια προσπάθεια να το σώσουν.